γαλάξιας υπάρχουν, αλλά στη συναφορών αδελφότητα, αφήμεις την φωνή, ο Θεός ειδάζει την πτώμα αρμολόγου, ύπαρτον εις των ουρανών και των ποιών σου, και ούτου μη άξιος, αντοφθαλμίσαι τη ιερά σου τάχτη και πνευματική τραπέζι, εφείο μονογεννησιός, και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ελίτρων αρτωλών, και κατεστηγμένο πάση και δίδη, μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτιξη την ηγεσία και ευχαριστία προσάγω, του καταπευθύνεν το πνεύμα σου του παράκτητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την εκλογία ταύτη και την παρασούμη του λαού με και ευθύσαν φωνή με κατακρήτως, ταύτην αποφθένησα στε καταξίωσον, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, με θου ευλογητώσει, συν το Παναγίο αγαθό, ζωπιό και ομόσιο σου πνεύματι, νυν και αγή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το Τριαδικό και ενιαίο Φωτί της Θεότητος, εις εν Τριάδη μοναδικός υπαρχούσης, και διευμένης αντιαιρέτως, Τριάσχαρ εις Θεός Παντοκράτων, που την δόξα οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτεία, και η θάλασσα του αυτού κράτος, και πάσα αισθητή και νοητή κτήσεις, την αυτού μεγαλειότητα και ρίτη πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευεργέτε και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσίουσαν σύνδια του Χριστού σου την Εκκλησία σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, αλλά και πάντα σε στελειότητα και αξίωση μας υπέργαση της χάρη του στο Αγιασμού Σου, επί συνάδελφος μας εν τη Αγία Σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ή υπερποιήσω το τιμίο αίμα του μονογενού Σου Υιού, Κυρίου Δε και Σωτήρου Σημών Ιησού Χριστού. Αφού ευλογητός και δεδοξασμένος, συ το Παναγία και Πατρό και Ζώπιο Σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ίσως μην ευωδίας και άφεση των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχει και πρέπει η δόξα, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
εις τα Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου Δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικενεύομεν και παρακαλούμεν την συναδελφότητα, επειδή έμφοβιεσμεν και έντρομοι, μένοντες παρίσταστε το Αγίου σου θυσιαστηρίο, εξ απόστηλων εφημάς την χάρη σου την αγαθή μου, και αγίωσον ημών τα σπιχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, και αγίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβεια, είναι εν καθαρός ειδότη, προσφέρουμε έτσι δώρα, δώματα, καρπόματα, εις αφέντηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις συντασμών του παντός του λόγου σου. Yeah.
Κατορθώς
σε αυτήν και αντιλαβέστε αυτή εν κρίματι και εν δικαιοσύνη από του νη και εις τον αιώνα. Και εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβήσετε και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα του Θεού. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και ισχύως, πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Και έστε δικαιοσύνη εσωσμένος την οσφήν αυτού και αληθεία ηλυμένος τας πλευράς. Ιδού ο πες μου αντιλήψομαι αυτού επλεκτός μου, προσεβέξατο αυτόν η ψυχή μου, έδωκα το πνεύμα μου επ' αυτόν κρίση της έθνεση εξίση. Ιδού συνήσει ο πες μου και υψωθήσετε και οξαστήσετε σφόδρα, εκ κοιλίας μητρός μου εκάλεσε το όνομά μου. Έδωκα σε διαθήκην γένους, εις φως εθνών ανοίξε οφθαλμούς τυφλών, εξαγαγήν εκ δεσμών βεβεμένους και εξήκου φυλακής καθημένους εν σκότη. Πνεύμα Κυρίου επεμέ που ένε και έκρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχής απέσταλγέ με, διάστε τους συντετριμένους την καρδία, κηρύξε εκμολώτης άφεση και τυφλής αναβλέψη. Επ' αυτό έχει επιούσει και έστει ανάπαυση σε αυτού τιμή. Ο λαός σου πορευόμενος εν σκότη είδεται φως μέγα. Κατοικούντες εν χώρα και σκιά θανάτου φως λάμψη εφημάς. Είπατε τη θυγατρίσιο, ιδούσι ο σωτήρ παραγίνεται έχων των εαυτού μισθών και το έργων προπροσώπου αυτού και καλέσει αυτών λαών πάγιων γλυτρωμένων υποκυρίου. Συνδεκριθήσει επιζητουμένη πόλης και ούκτε καταλελειμένη. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευφύες ποιείτε τα στρίβους του Θεού ημών. Ισαΐα
Κύριε αυτού καθαρισμών ποιησάμενος των αμαρτιών ημών, εκάθισαν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν υψηλής, το σου το κρίτον γενόμενος των αγγέλων, όσο διαφορότερο παρά αυτούς και κληρονόμη και όνομα, την ηγάρη με ποτέ των αγγέλων, Υιός μου εισή εγώ σήμερα γεγενικάσαι, και πάλι εγώ έσομαι αυτό εις Πατέρα και αυτός έστε μη εισιό. Όταν δε πάλιν εις αγάπη των πρωτότοπων εις νικουμένη λέγει και προσκύνησά τους αν αυτό πάντες άγγελοι Θεού και προσμέν τους αγγέλους λέγει οποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός πλόγα προς δε τον Υιό. Ο χρόνος σου, ο Θεός, εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος της βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και έμιση σας ανομία, δια τούτο εξέσαι ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόπους σου. Και εσύ, Κύριε, καταρχάς την γίνε θεμελίο σας και έργα των χειρών σου η σύνη ουρανή. Αυτοί απολούνται εσύ δε διαμέλες και πάντες όσοι μάται ατιμάτιον παλαιοθήσονται και όσοι περιβόλαιον ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται. Σύ δε αυτός και τα έτη σου που πεκλείψουσι. Ειρήνη σύ τον εγγενώσοντι, σύ το πεπληρωμένο, πάση ευωδίας και ευφροσύνης Κύριο Θεός ημών, εξ όλου δέχοντας ημίν προσφέρομεν το θυμίαμα τούτο, αραληφθεί το διδεόμεθά σου εκ των περιπρών ημών χειρών στο Άγιον και υπερουράνιόν σου της Ιεσπίδιον, ίσως μην ευωδίας και άφησε των αμαρτιών ημών και παντός του λόγου σου. Oh.
Παναγίας ευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, του Προδρόμου και των Αποστόλων Σου και πάντων των Αγίων Σου, οικεδεύομεν σε πολύ ελέη Κύριε, επάκουσον ημών δεωμένων Σου και ελέησον όλοι μαζί. Κύριε, ελέησον. Κύριε, που μας εντάσσουν σε αυτά τα γεγονότα,
στον απόϊχο της εορτής των Χριστουγέννων και στον προειδιασμό της εορτής των Θεοφανίων. Σήμερα λοιπόν εορτάζουμε και τους προπάτορες του Κυρίου μας, τον Ιωσήφ, τον Ιάκωβο τον αδελφό Θεό, τον Δαβίδ τον βασιλέα, πρόσωπα τα οποία συνδέονται με το γενεαλογικό δέντρο του Κυρίου μας. Και τούτο η Εκκλησία το πιστοποιεί και το αποδεικνύει, πρωτοφωνάζοντάς το προς πάσα κατεύθυνση, ιδιαίτερα στους ανθρώπους, εκείνους που βάλουν κατά το προσώπου της θεότητας του Κυρίου μας, της θεότητας του ως Υιός, του Πατρός, του Επουρανίου Πατρός, που ο εξαμπύρου αγάπης εισήλθε στον κόσμο, προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση για να την αγιάσει, για να την αγιάσει κατά το Κυρίο. Και πριν η γέννηση, την εορτή της γεννήσεως του Κυρίου μας και τώρα η Εκκλησία ανθρωμένη τόσο στο γεγονός του γενεαλογικού δέντρου του Κυρίου μας όσο και σήμερα στα πρόσωπα αυτά που συνδέονται με την καταγωγή, την κατασάρκα καταγωγή του Κυρίου μας, επιβεβαιώνει αυτήν την εις τον κόσμο είσοδο του Κυρίου, του Θεού ως ανθρώπου. Επιβεβαιώνει την ανθρωπότητα του Κυρίου μας, άνευ της οποίας, εάν δηλαδή ο Θεός δεν είχε αυτήν την ανθρωπότητα, δεν θα εισώζεται ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν στέλνει ο Κύριος Άγγελο, δεν στέλνει ο Κύριος Προφήτη, αλλά έρχεται ο ίδιος αυτευαγγέλος για να σώσει τον ανθρώπινο γένος, προσλαμβάνοντας την ανθρώπινη φύση σε όλες τις διαστάσεις, σε όλες τις εκφράσεις της ανθρώπινης ζωής, από τις γεννήσεώς του, όπως συμβαίνει στον κάθε άνθρωπο, μάλλον από τη συλλήψεώς του στην κοιλιά της μητέρας του, της Παναγίας μας, μέχρι και επί του θανάτου επί του σταυρού, ώστε να αγκαλιάσει όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής και προσλαμβάνοντάς τις να τις σώσει, να τις αγιάσει. Επειδή λοιπόν η Αγία μας Εκκλησία σήμερα αναφέρεται στο πρόσωπο του Αγίου Ιακώβου, του αδελφού Θεού, είναι ένα από τα παιδιά του Ιωσήφ από προηγούμενο πάμπο του, αλλά όμως αποδείχθηκαν όπως αυτός και ο Άγιος Ιούδας ο Απόστολος τελικά απεδείχθηκαν μεγάλες μορφές αποστολικές στη ζωή της Εκκλησίας. Επέλεξε λοιπόν η Εκκλησία μας σήμερα να επιτελείται και η ίδια λειτουργία την οποία έχει συγγράψει ο Απόστολος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Ή για να εκφραστούμε καλύτερα, η λειτουργία που απηχεί την παράδοση της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, στην οποία πρώτος επίσκοπος ήταν ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος. Το κείμενο της Θείας Λειτουργίας που ήδη βρισκόμαστε στην εξέλιξή του, είναι ένα κείμενο ιδιαίτερο, πολύ σημαντικό για την Εκκλησία μας, όπως και άλλες αρχαιοπρεπείς Θείες Λειτουργίες, και σε τακτά διαστήματα εισάγονται με την Λειτουργία του Επισκόπου όπως σήμερα, εισάγονται και τελούνται κατά τη διάρκεια του έτους, προκειμένου οι χριστιανοί να αναβαπτίζονται στο ευχαριστηριακό πνεύμα της θέλησης της Θείας Λειτουργίας, όπως τότε οι πρώτοι χριστιανοί κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του, της ζωής του χριστιανισμού. Θα παρατηρήσετε λοιπόν ότι σε αυτή την Θεία Λειτουργία υπάρχουν αρκετά αρχαιοπρεπείς ύμνοι, απλοί ύμνοι που συμψάλλει ο λαός, τα αναγνώσματα που ήδη προανεφέρθησαν, αλλά και θα παρατηρήσετε ότι η ρακοκοκαλιά, ο σκελετός αυτής της Θείας Λειτουργίας, ουσιαστικά είναι ένα προήμιο της Θείας Λειτουργίας που σήμερα τηρούνται στους ναούς μας, της Λειτουργίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη την εποχή εκείνη. Το κείμενο αποκρυσταλώνει την μορφή του γύρω στον 4ο αιώνα. Δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη ψαλτικά μέρη. Γι' αυτό και προτάσσονται και προηγούνται κατά κάποιο τρόπο. Κυριαρχούν μέσα στην Θεία Λειτουργία αυτή του Αγίου Ιακώβου κυρίως οι ευχές. Και οι απλές, αν
όπως εσύ είπα πριν, την δύναμη της ευχαριστιακής συνάξεως, το ότι οι χριστιανοί βρίσκονται όλοι επί το αυτό για να ευχαριστήσουν, να δοξολογήσουν, να ειρηνήσουν, να παρακαλέσουν τον Θεό για οτιδήποτε έχει σχέση με την πνευματική του ζωή και με την υλική του ζωή ταυτόχρονα. Είναι λοιπόν αυτή η Θεία Λειτουργία, μία από τις πολλές αρχαίες λειτουργίες που μπορούμε να δούμε, επειδή δεν υπήρξε στην τριβή, στην εξέλιξή της, δεν ήταν σε κρίση δηλαδή, μπορούμε να δούμε το πώς οι πρώτοι χριστιανοί προσεύχονταν και εμείς ακολουθούνται στο παράδειγμά τους, γιατί πάντα αυτή η ζωή των πρώτων χριστιανών είναι εμπαπτισμένη μέσα πιο κοντά, θα λέγει κανείς, στο πνεύμα του Χριστού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τώρα οι χριστιανοί δεν ζουν τον Χριστό. Αλλά μπορεί να δεις κανείς μέσα από τα κείμενα, από αυτές τις πηγές φράσεως της λατρείας των χριστιανών, το πώς εκείνοι λάτρευαν τον Θεό και εμείς βέβαια ακολουθούντας ως πρότυπο εκείνων των χριστιανών, να τιμούμε κι εμείς και να δοξάζουμε το όνομα του Αγίου Θεού. Κυρίαρχο λοιπόν σε αυτή τη Θεία Λειτουργία είναι η εκκλησιαστική σύνταξη. Όλοι επί το αυτό υμνούν και δοξάζουν τον Θεό. Η δύναμη της ευχαριστιακής σύνταξης στο σύνολό της, αυτό που φανερώνει την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι το οικοδόμημα είναι ο ναός. Η Εκκλησία είναι τα πρόσωπα των χριστιανών που βρίσκονται εν ταυτό, που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο τόπο και φανερώνουν την Εκκλησία. Και φανερώνουν την Εκκλησία που αλλού στο μυστήριο των μυστηρίων, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Τώρα λοιπόν εδώ, όπως και κάθε Κυριακή και κάθε μεγάλη γιορτή, η Εκκλησία μας καλεί να βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό όλοι, να δει ο ένας το πρόσωπο του άλλου και να αναγνωρίσει το πρόσωπο του άλλου τον ίδιο τον Χριστό. Αυτό το κίνητρο κοινωνίας, θείας κοινωνίας, επικοινωνίας όλων των χριστιανών μαζί, μετά του Θεού και μεταξύ τους, είναι η φανέρωση της Εκκλησίας. Η κεφαλή είναι ο Χριστός, εμείς τα μέλη αυτού του σώματος, που αποκαλύπτονται και φανερώνονται μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, κυρίως στην Θεία Ευχαριστία. Άρα λοιπόν, επιβάλλεται η συμμετοχή μας, η τακτή συμμετοχή μας σε αυτή την σύναξη. Άνευ της οποίας ο άνθρωπος κινδυνεύει εξαιτίας μιας εξατομικευμένης πνευματικότητας. Δεν μπορεί ο καθένας μόνος του να σωθεί. Δεν μπορεί ο καθένας μόνος του να πει: εγώ είμαι στο σπίτι μου, προσέχομαι στον Θεό κατά τον τρόπο που ξέρω εγώ, και έτσι να απολάβει την σωτηρία. Η σωτηρία περνά μέσα από την Εκκλησία, από την σύναξη. Γι' αυτό και οι παλαιοί, τα παλαιά αποφθέγματα των πατέρων, των ειδικών πατέρων, που παρόλο που ζούσαν στην έρημο, είχαν την εκκλησιαστική συνείδηση, έλεγαν: ουέ το ειδί, αλίμονο αυτό που είναι μόνο. Μόνο στη σύναξη της Εκκλησίας, επομένως, όλοι μαζί, με την κοινή προσευχή που επί των πραγμάτων είναι δυνατότερη και εντονότερη, γιατί εξτομίζεται από πλήθος τομάτων, έχει μεγαλύτερη δύναμη ανάγκη του Θεού και το τέλος και αποτελέσματα της σωτηρίας είναι αυτά που ο Θεός έχει ορίσει για την Εκκλησία. Εκείνος ο ίδιος ετώνησε ότι όπου δύο ή τρεις συνειγμένοι στο ημών όνομα, εκεί είναι εν μέσω αυτών. Όχι όπου ένας, όπου δύο και πάνω, που υπάρχει η κοινωνία προσώπων. Και η τελεία κοινωνία προσώπων βρίσκεται εδώ, στο Ναό του Θεού, όταν όλη η σύναξη της Εκκλησίας βρίσκεται στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αγαπητοί αδελφοί, η τέλεση της σημερινής Θείας Λειτουργίας είναι ένα παράδειγμα πνευματικό για όλους μας. Να αναβαπτιστούμε στα χρόνια, τα πρώτα των χριστιανών, που ζούσαν έντονη αυτή την πνευματική, ευχαριστιακή σύναξη. Ώστε όλοι μας ερχόμενοι εδώ στην Θεία Λατρεία, όχι για να προσευχηθεί ο καθένας μόνος του, αλλά όλοι μας για να αναφέρουμε την δοξολογία προς τον Θεό και να έχουμε συνείδηση ότι όλοι μας σωζόμεθα και κανένας μόνος του. Αυτό η Εκκλησία ενάως μέσα στα χρόνια και στους αιώνες ζει και βιώνει και είναι αυτό που δίνει δύναμη στους ανθρώπους να έχουν την κοινωνία όχι απλώς σε ένα επίπεδο αναγνωρίσεως το ενός προς τον άλλον ότι υπάρχει, αλλά στο υψηλότερο επίπεδο πνευματικής επικοινωνίας που είναι η αγάπη. Εδώ ερχόμαστε όλοι να αγαπηθούμε στα πρώτα χρόνια, όλη αυτή τη Θεία Λειτουργία που τελούν σήμερα
Δια της αγάπης που όλοι πρέπει να έχουμε στην καρδιά μας, αναγνωρίζοντας το πρόσωπο ο ένας του άλλου, τον ίδιο τον Χριστό. Ας είναι αφορμή λοιπόν η σημερινή πράξη της Θείας Λειτουργίας του Αγίου Ιακώβου, το αδελφοδέμου Σεβασμιότητα, ευχηθείτε και οι πατέρες και όλοι οι αδελφοί να αναβαπτιστούμε σε αυτό το πνεύμα το ευχαριστιακό τη σύναξη της Εκκλησίας και να βιώνουμε στην Θεία Λειτουργία που τελούμε τις περισσότερες φορές τον χρόνο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αυτό το πνεύμα της συνάξεως, της ευχαριστίας, της ευχαριστιακής συνάξεως προς δόξα του Αγίου Θεού και των Αγίων Του και η σωτηρία όλων. Ο ενηγήσας ημάς Θεός τα Θεία Σου Λόγια και Σωτήρια, φώτισοντας ψυχάσιμον των αμαρτωλών εις την των προαναγνωστέντων κατάρριψη, ως μη μόνο να προατάς οθήνε των πνευματικών ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανήπουλων, βίων άπεμπτων, πολιτείαν ανέκτητων, εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών, με Θού ευλογητός και δοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Σχολάσσον εκ τέλους ειρήνην Κύριο Δεϊφόρε, Ιησού. Εκ ψάλλας ειρήνης και του Θεού φιλανθρωπίας και σωτηρίας των ψυχών ημών, και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.
ουρανινή και αερή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νύψουμε ένα φόρης τα σκύρας μου και κυκλώσω το θυσιαστηριό σου, Κύριε. Ακούσε με φωνής ενέσεως και λύγησεστε πάντα τα θαυμασία σου. Κύριε, εγκάπησα ευπρέπεια λίγου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναχωρέσεις μετά σε εγώ την ψυχή μου και μετά τον αιμάτων την ζωή μου. Ως έχει εσύ ενωμία η δεξιά αυτών επίσκη δώρο. Εγώ δε να κακία μου επορεύθη, λύτρωσε με Κύριε και ελεησόν με. Ο πώς μου έστει εν ευθύτητη, εν εκκλησίες ευλογήσωσε Κύριε. Εν ειρήνη Χριστού ψάλλομεν, μη της των κατοικουμένων, μη της των αμήτων, μη της των μη δυνάμειων ημίν συνδεηθήνε, αλλήλου σε πείνονται, τα σφύρα σωθεί πάντε. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Oh,
πάντων Θεός και Δεσπότης, αξίους ημάς απέκρεσε τις ώρες τάφης τους αναξίδους φιλάνθρωπε, ή να καθαρεύονται σε κουπαντός δόλου και πάσης υποκρίσεως ενωμόμενα λύνης. Το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της ίστεο γνωσίας αγιασμό δια του ορογενού σου Υιού, Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, με θού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και ναι, και εις τους αιώνας, των αιώνων. Στον καλό σε ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Ότι σε ως εμέως αγάπης η τιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και ομολογενής ο Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιο, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση με το Πνεύμα Κύριον. Στο κάλεσμα του Διακόνου, του Αρχιδιακόνου, ο οποίος θα μας ανακοινώσει και θα μας πει αυτή τη στιγμή, αγαπήσουμε έναν ίδιο σε εμφυλήματι Αγίο και όπως είπε και ο πατήρ Γιώργιος στο κήρυγμα ότι τα πρώτα χρόνια ασπαζόντουσαν οι χριστιανοί μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν το οποίο θα κάνουμε και εμείς εδώ ενώπιον της Αγίας Τραπέζης, αυτό θα κάνετε και εσείς μεταξύ σας αυτή την ώρα στο κέρδισμα του Διακόνου. Αγαπήσουμε έναν ίδιο σε εμφυλήματι Αγίο. Δόξα εν υψίστης
αυτοκίνητο το στόμα μου ενέσεως, Κύριε, όπως ημίσω τη δόξα Σου, όλη την ημέρα την μεγαλοπρέπειά Σου, εις το όνομα του Πατρός και του
Χριστού πεπλανημένων, υγείας των ασθενούντων, αρήσεως των εκμαλώτων, αναπαύσεως των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, Κυρίου δελειθούμε. Λαμπράτη φωνή άδοντα, βοώντα το
Κρίσε ημών, Κύριε Θεός, κρίσε ημών, Κύριε Θεός, μάλλον δε κατά την εσπλαχνήρα του, προσφέρομαι έτσι δέσποτα, την φοβεράν τάφη και ανέμακον θυσίαν, δεόμενη, ή να μην κατά τα σαμαρτία ημών, ή δε κατά τα σαρωμία ημών, ανταποδώσεις ημών, αλλά κατά την συνεπή οίκια και αυτόν σου την ανθρωπία, υπερβάσει και εξαλείψε των καθημών χειρόγραφων, των σώνικετών, χαρίσεις ημίν τα ουράνια και τα αιώνια σου το ρήματα, αοφθαλμόν σου κείδε και ως και ους σου κύπουσε και επί καρδίαν ανθρώπου κανένει, αητήμασες ο Θεός της αγαπώσεσαι και μη δια της εμάς αμαρτίας αθετήσεις το λαό σου, φιλάνθρωπε Κύριε. Και υπερευλογημένη σαν φράγκου, δεσπίνηση
Και εμείς σε
συνέλιξη μας πειρασμών, αλλά ρίξε μας από το πονηρό. Ότι σου εθνή βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πατέρα και αδερφόνιμον, πάντες ηθενός οικομένων.
Η ευγενή αγαπάρηση είναι η μία από το ευωδία του Παναγίου σου Πνεύματος, το μύρο του Άγραντον και αναφέρετον, δήλωσον το στόμα ημών ενέσεως και τα χείλια αγαλιάσεως και την καρδία χαράς και ευρωσύνης, εν Χριστώ Ιησού το Κύριο ημών, με δού ευλογητώσει, συν το Παναγίου σου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας. Και τη επουραβίου σου βασιλεία αξίω ανάδειξη των Χριστό Ιησού